Βεβαίως, αυτό που έχω καταλάβει. Να δείτε εμείς πόσο δεν το καταλαβαίνουμε. Όχι, πραγματικά το λέω. Εγώ απλώς αυτό που έχω καταλάβει και το λέω τώρα και γράψτε το, είναι ότι όποτε και αν γίνουν εθνικές εκλογές, δεν θα τις κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αυτό το κατάλαβα. Όχι, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί λέμε τώρα δημοσκοπήσεις και ιστορίες. Και θα σας πω και για το θέμα του Κάρας και για αυτό το μείζον θέμα. 10 μέρες τώρα μας έχουν τρελάνει. Μετά το ναυάγιο στο Φαρμακονήσι, κλείνουν την Αθήνα, περιφέρουν Αφγανούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντεσιανούς. Δεν έχουν βγάλει μία ανακοίνωση για την Κεφαλονιά. Όλη μέρα ασχολούνται με τους πρόσφυγες σε εισαγωγικά που τελικά είναι άοπλη εισβολή, όπλο στα χέρια της Τουρκίας για το Φαρμακονήσι. Ξέρετε πάντως ότι η Κεφαλονιά είναι μονοεδρική περιφέρεια, την οποία είναι η βουλευτής λοιπόν, του ΣΥΡΙΖΑ. Το χειρότερο. Και βγάζει διαρκώς ανακοινώσεις και είναι διαρκώς στην Κεφαλονιά. Δεν υπάρχει. Ακούστε οπότε με. Τι είναι αυτό που λέτε. Ακούστε τώρα, με μισό λεπτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Πάντως μην το περνάτε και έτσι όμως μας έχουν τρέλει με το Φαρμακονήσι. Δεν ήταν μικρό το θέμα. Ακούστε με μισό λεπτό. Δεν ήταν καθόλου μικρό. Όταν όμως από το 1995 ειδικά στο Φαρμακονήσι, το οποίο η Τουρκία θεωρεί τουρκικό νησί υπό ελληνική κατοχή. Γίνονται αποβάσεις κατά δεκάδες μαθηματικά, σύμφωνα με τον νόμο δηλαδή των πιθανοτήτων, θα συμβεί και ατύχημα. Όταν σε έχει συνέχεια, το Φαρμακονιστή είναι και η Τουρκία συνέχεια αδειάζει εκεί κόσμο. Έχει τα στρατιωτικά της εγχειρίδα, λένε, είναι τουρκική νήσος υπό ελληνική κατοχή. Και το Φαρμακονιστή και το Αγαθονής με έχει τις ινούσες. Τι σχέση τώρα έχει με το ότι βγήκαν οι άνθρωποι τώρα, σε παρακαλώ, ρε Σοφία. Άκουσε, Γιώργο, άφησε με να μιλήσω. Αυτούς τους ανθρώπους τους φέρνουν Τούρκοι δουλέμποροι. Λοιπόν, δεν έρχονται τυχαία εκεί. Γιατί δεν πάνε κάπου αλλού, γιατί δεν πάνε, ας πούμε, κατευθείαν στο βαθύ του άνθρωπο. Όχι, παιδιά, πάνε, αν δείτε τις ανακοινώσεις, με συγχωρείτε πάρα πολύ, έχω όλα τα στοιχεία. Από το 1995 που συνέβη το πρώτο κρούσμα, όποτε υπάρχει ανακοίνωση του λιμενικού, υπάρχει. Ιγουμενίτσα, Φαρμακονήσι. Πάτρα, Φαρμακονήσι. Λέρος, Φαρμακονήσι. Πάντα στο Φαρμακονήσι είναι μέσα. Λέω λοιπόν εγώ το εξής. Συνέβη ένα ατύχημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε και είπε ότι είναι κοινικοί δολοφόνοι, χωρίς να είναι εκεί να δούνε, οι λιμενικοί μας, οι οποίοι δεν κάνουν άλλη δουλειά από το να θαλασσοδέρνονται. Και λέω το έκτοτε, μας έχουν τρελάνει και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Επίσημη ανακοίνωση, 40 ανακοινώσεις έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε τη βουλευτή σας που είναι εκεί. Θα πάω κι εγώ τώρα την Κυριακή και θα δω τι συμβαίνει. Λοιπόν. Ο κεντρικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βγάλει ανακοίνωση συμπερίσταση για τον ΑΔΜΙΕ, για τους απολυμμένους της ΕΡΤ, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, 40 ανακοινώσεις, μία ανακοίνωση για το χυμαζόμενο νησί, για τους κεφαλονίτες που μα είναι πρόσφυγες στα καράβια. Μπορώ να διαφωνήσω πολιτικά μαζί σας σε πολλά. Έτσι, δεν έχω κανένα πρόβλημα να διαφωνήσω για το Φαρμακονήσι και για τους μετανάστες. Μη λέτε. 10 μέρες τώρα. Αυτά είναι εύκολα, κυρία βουλευτή, που λέτε. Είναι για λαϊκή κατανάλωση αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μπορείτε να τα λέτε αυτά. Θέλετε να διαφωνήσουμε πολιτικά, να διαφωνήσουμε με επιχειρήματα. Για την Κεφαλονιά δεν έχει βγάλει. Μα δεν έχει βγάλει τώρα. Είναι δυνατόν. Δεν έχουμε βγάλει ανακοίνωση. Μα δεν έχετε μία το ανακοίνωση. Το πιστεύετε αυτό, είναι μα δυνατόν, το πιστεύει κάποιο. Μία ανακοίνωση, μία. Μα τώρα μία. Θα, τι επιχείρημα είναι, λοιπόν, Ρεσοβία, με συγχωρείς τώρα. Πιστεύει κάποιο ότι δεν έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωση. Ήταν τόσο δύσκολο να βγάλουν μία ανακοίνωση, αν είναι αυτό. Γιατί δεν βγάλανε λοιπόν αφού δεν έχει βγάλει. Εσύ γιατί, εσύ γιατί. Μα έχουμε βγάλει. Άσο, πες ότι δεν έχουμε. Καμία. Τι θες να βρεις με αυτό, δεν θα λέγεται σε ένα τέτοιο ψέμα αυτή τη στιγμή. Όχι, σας παρακαλώ, δεν λέω ψέμα. Θα μου κάνετε με συγχωρείτε. Τώρα λέτε ψέματα. Το ή κάνετε λάθος, θα το πω απλά. Δεν έχετε βγάλει ούτε μία. Όταν σας λέω δηλαδή τώρα, μία, αν πάω και σας φέρω μια ανακοίνωση, καμία, τι θα πείτε. Την. Εντάξει, τι να πω. Εγώ έξω δεν έχω αυτή τη στιγμή υπολογιστή, αλλά νομίζω ότι μπορούν να ψάξουν και ο κύριος Οικονομέας, ο κύριος Καμπουράκης, ανακοινώσει του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε αν είναι πραγματική η επιχείρηση αυτό. Είναι γεγονό ότι η κυβέρνηση. Αφήστε με να μιλήσω, παιδιά, να το τελειώσω. Να τελειώσει και επειδή έχει πολλά για το ΣΥΡΙΖΑ, σας παρακαλώ πολύ να τελειώσει. Η κυβέρνηση ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή. Και μέλο τη κυβέρνηση. Εντάξει, παιδιά, το ξέρω. Όλος ο κρατικός μηχανισμός εκεί. Ήταν όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν αμφισβητεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει του ιδίου. Τα πράγματα έχουν αποτυπωθεί πάρα πολύ καλά. Είναι δύσκολα τα πράγματα στην Κεφαλονιά. Υπάρχει πρόβλημα με την ίδρυυση. Υπάρχουν τώρα προβλήματα με τα. Ακούστε με, ακούστε με. Όχι, δεν πάω καθόλου αλλού. Λοιπόν, η κυβέρνηση και όλοι οι φορείς και όλος ο κόσμος ήταν παρόντες. Και έχουν δώσει τον καλύτερό τους σε αυτό. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν με ενδιαφέρει αν έχει βγάλει ανακοίνωση η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι. Αλλά εγώ ξέρω ότι τα έχει πάει πολύ καλά.